Η ανακοίνωση του διαζυγίου του Βενσάν Κασέλ και της Μόνικα Μπελούτσι μετά από 18 χρόνια σχέσης άφησε άφωνους τους πάντες. Και ενώ οι φήμες ήθελαν τον Κασέλ να πάτησε την πιο σεξ Ιταλίδα, φαίνεται πως η Μόνικα ήταν τελικά αυτή που αποφάσισε να βρει αλλού τον έρωτα. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, αιτία του χωρισμού τους ήταν η εξωσυζυγική σχέση της με τον Τελμάν Ισμαήλοβ. Ο 57χρονος επιχειρηματίας είναι Ρώσος, αζέκικης καταγωγής και γνωστός ως πολύ γυναικάς, καθώς και στο παρελθόν είχε απασχολήσει ιδιαίτερα την επικαιρότητα για τα εκατομμύρια που ξόδευε για να κλείσει διάσημες τραγουδίστριες όπως η Μαράια Κάρε, η Τζένιφερ Λόπες και η Σακύρα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το φλερτ ανάμεσά τους ξεκίνησε το 2009, όταν η Μπελούτσι μαζί με πολλές άλλες προσωπικότητες έδωσε το παρόν στα εγγένεια του πολυτελούς ξενοδοχείου Μάρνταν Παλά στην Τουρκία, που ανήκει στον Ισμαήλοβ. Η σχέση τους δεν τελείωσε εκεί, καθώς η γοητευτική ηθοποιός ήταν παρούσα και στο πάρτι γενεθλίων του επιχειρηματία. Αλήθεια ή όχι, κανείς δεν ξέρει. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το ζευγάρι για τους λόγους που τους οδήγησαν στο χωρισμό, όλο και περισσότερα πιθανά σενάρια θα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.